Την επαόριστον διακοπή δεκαδρομολογίων για την επαρχία Λάρνακας αποφάσισαν μέτοχοι της εταιρείας Ζήνων. Ομάδα μετόχων αποφάσισε να καθυλώσει τα λεωφορεία, τα οποία ενοικιάζει στην εταιρεία, ως ένδειξη διαμαρτυρίας λόγω εσωτερικής διαμάχης με άλλους μετόχους. Απόφαση η οποία επηρεάζει την διακίνηση 200 περίπου μαθητών, καθώς και ηλικιωμένων. Την απεργία δεν είναι καμία εταιρεία. Στην απεργία την κάνουν 5-6 άτομα. Είναι μέτοχοι στην εταιρεία, νιώθουν αδικημένοι που των μισθών τους και γι' αυτόν αυθαίρετα τη Δευτέρα πήραν τους μαθητές στα Λεύκαρα και το μεσημέρι ειδοποιήσαμε γύρω στις 12 ότι δεν θα τους φέρουν πίσω. Νιώθουν κάποιες αδικίες. Απλώς οι άνθρωποι τούτοι δεν δουλεύαν 8 ώρο, ξεπληρωνούνταν 8 ώρο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Λουκά Λουκά, στην εταιρεία υπάρχει ένα συνδικάτο μετόχων όσον αφορά την ορεινή Λάρνακας, οι οποίοι ενώ ήταν δηλωμένοι να εκτελούν συγκεκριμένα δρομολόγια έναντι αμοιβής, ήθελαν να εργάζονται μία ώρα την ημέρα και να πληρώνονται κανονικά. Κάτι το οποίο γινόταν και με τις συζύγους τους που ήταν δηλωμένες ως οδηγοί των λεωφορείων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Α, κάποια πρόσωπα απείλησαν οδηγούς λεωφορείων που πήγαν να αντικαταστήσουν τους απεργούντες. Ξεφούσκωσαν μάλιστα τα ελαστικά των λεωφορείων και πήραν τα κλειδιά. Εξάλλου, κρίθηκε αναγκαίο τα παιδιά να μεταφερθούν στα σχολεία τους με τη συνοδεία της αστυνομίας. Η εταιρεία αργά το απόγευμα εξέδωσε ανακοίνωση όπου ενημερώνει ότι αύριο θα διεξαχθούν κανονικά όλα τα δρομολόγια σε μια προσπάθεια να εξυπηρετηθούν οι μαθητές και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση των τελευταίων ημερών.